Θα το ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης ο Κιωσές και ο Γιώργος ο Κασαπίδης θα αλλάξουν τις πινακίδες στην περιφέρεια κοινότητα της Φλόρινας να λέει πάμε Βόρεια Μακεδονία. Γιατί ο Απόστολος Τζιτζικώστας δεν δέχεται να αλλάξει τις πινακίδες. Αν σας έρθει ένα τέτοιο έγγραφο, τι θα πείτε? Εγώ δεν άλλαξα και εγώ τις πινακίδες. Δεν τις έχετε αλλάξει. Δεν λέω όμως, αν σας έρθει ένα έγγραφο αύριο από το Υπουργείο που λέει ότι πρέπει να αλλάξουν οι πινακίδες, να λέει πάμε Βόρεια Μακεδονία. Τώρα έχουμε Σκόπια, Φύρομαι. Τι θα κάνετε? Είστε σε δύσκολη θέση. Θα έρθω. Γιατί αλλιώς λένε ότι ήσασταν αντιπολίτευση, τα βλέπατε και αλλιώς όταν κάποιος κυβερνάει. Η δική μου θέση και όταν ήμουν σύμβουλος αντιπολίτευση. Γιατί ήσασταν και στρατηγός, κύριε. Ναι, και ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης είναι η ίδια και αταλάντευτη, κύριε Βακρατζά. Η θέση μου την είπα και πιο πριν επιγραμματικά. Διαφώνησα με κάποια θέματα της συμφωνίας. Ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη, λοιπόν, να μην τα επαναλάβω. Συμφωνώ και νομίζω συμφωνούμε οι πάντες. Αλλά το τελευταίο πιστεύω το οποίο θα ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση θα είναι η αλλαγή της ονομασίας, κυρίως η αλλαγή των πινακίδων σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ονομασίας. Η κυβέρνηση το ήθελε, γι' αυτό λέμε. Ναι. Επιτρέψτε μου όμως ότι υπάρχουν 70 στάδια, 70 πεδία μέσα από τη συμφωνία τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Και πρόσφατα είδαμε τον κύριο Μακρόν, να ξεφύγουμε λίγο, αλλά είναι αλληλένδετα, ναι, στο γενικό πλαίσιο της γενικότερης ατμόσφαιρας που επικρατεί στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τον κύριο Μακρόν, ο οποίος από ό,τι διαφαίνεται αναλαμβάνει τα ενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετά Μέρκελ εποχή. Τελειώνει η περίοδος της Γερμανίας και πλέον αρχίζει να αναδεικνύεται και μετά το Brexit ως κυριαρχούσα δύναμη Γαλλία. Αυτή είναι δική μου άποψη. Είναι σύμμαχός μας ο κύριος Μακρόν. Μάλιστα, ότι όπως και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αντίθετοι στην ένταξη των νέων αυτών χωρών υπό ένταξη, ας το πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, όταν έχουν, θα πρέπει να διεκπαιρεώσουν ή να ολοκληρώσουν 70 σχεδόν πεδία, 70 στάδια και προϋποθέσεις. Mm-hmm. Εάν το πρώτο στάδιο, κατ' εμάς, είναι η αλλαγή των πινακίδων και από αυτό εξαρτάται, δεν νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ας γίνουν όλα τα άλλα, ας γίνουν εκείνα τα οποία πρέπει από τη γείτονο χώρα. Και αν όλα γίνουν όπως πρέπει, θα αλλάξουμε και στις πινακίδες. Ναι, εγώ χαίρομαι γιατί η εικόνα μένει, γι' αυτό λέω. Άρα, δηλαδή, αν έρθει ένα τέτοιο έγγραφο, δεν θα αλλάχτουν οι πινακίδες να γράφουν Βόρεια Μακεδονία, πηγαίνει και ο Σέ. Επηγαίνει και ο Σέ και δεχόμενος, θα το πω εντολάς, και διαταγάς, όπως είπατε, ως πρώην στρατιωτικός από τον κύριο Κασαπίδη, ό,τι διαταχθώ θα πράξω.